Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα προηγηθεί στις 13 Δεκεμβρίου η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επαναβεβαίωσης της προσήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή τους πορεία. Την 5η 14 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετέχει στην καθιερωμένη προπαρασκευαστική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που προηγείται των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό το σημαντικό θέμα της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και το βασικό ζήτημα της μετανάστευσης, ως προς την εσωτερική και εξωτερική της διάσταση, θέση που η Κυπριακή Δημοκρατία ανέπτυξε και υποστήριξε ως θέμα προτεραιότητας. Στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εντάσσεται και η συζήτηση της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το άνοιγμα ενταξιακών Ουκρανίας και Μολδαβίας και με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη υπό προϋποθέσεις και απόδοση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Γεωργία. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να τοποθετηθεί υποστηρικτικά υπέρ των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθμίζοντας ως βασικό στοιχείο την διαφύλαξη της αξιοκρατικής διαδικασίας διεύρυνσης και στην ισότιμη αντιμετώπιση των εταίρων στη βάση της αξίας και της σχετικής αιρεσιμότητας που διέπει τη διαδικασία. Η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, αλλά και οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, θα απασχολήσουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αναβίωση της πολιτικής διαδικασίας στο Μεσανατολικό, όπως επίσης και στη στήριξη των χωρών της γειτονίας. Τέλος, ο πρόεδρος της Χριστοδουλίδης θα αναφερθεί στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο με τελικό προορισμό τη Γάζα. Χαιρετίζουμε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σχετικά με την μισθολογική ανέλυξη υπαλλήλων στις συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7. Η συμφωνία προνοεί ότι ο υπάλληλος που διανύει τις συνδυασμένες κλίμακες θα ανελίσσεται μισθοδοτικά εντός των συνδυασμένων κλιμάκων, όταν ο μισθός του στην κατώτερη κλίμακα αντιστοιχεί με την αρχική βαθμίδα της επόμενης κλίμακας. Ειδικότερα για την ανέλυξη στην κλίμακα Α7 των υπηρετούντων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύως της νομοθεσίας με την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή παρούσα συμφωνία, ισχύουν τα ακόλουθα. Υπάλληλος που κατέχει μόνιμη θέση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύως της παρούσας συμφωνίας θα έχει δικαίωμα ένταξης στην κλίμακα Α7 με τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας στην ίδια θέση σε συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7, λαμβανωμένης υπόψη και τυχόν προηγούμενης συνεχόμενης απασχόλησής του ως εργαζόμενος αορίστου χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων της θέσης στην οποία διορίστηκε σε συνδυασμένες κλίμακες Α2, Α5 και Α7. Το Υπουργείο Οικονομικών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμφώνησαν επίσης στην επανεξέταση και στον εξορθολογισμό του συνόλου του κρατικού μισθολογίου στην βάση ανεξάρτητης μελέτης που θα διεξαχθεί από ανεξάρτητους συμβούλους εμπειρογνώμονες με σκοπό την διασφάλιση της βιωσιμότητας του μισθολογίου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί και το ζήτημα των υπαλλήλων που υπηρετούν στις κλίμακες Α2, Α5 και Α7 που έχουν προϋπηρεσία στην κλίμακα Α1, Α2 και Α5. Η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της δέσμης μέτρων αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών αποτελεί σημαντικότατη θετική εξέλιξη ως προς την πορεία της κυπριακής οικονομίας αλλά και για τους δανειολήπτες. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, ένα ζήτημα που αφενός απειλούσε την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και αφετέρου ταλάνιζε πολλά νοικοκυριά, τη χάνει ολιστικής προσέγγισης με την συνολική λύση της δέσμης που προωθήθηκε από την κυβέρνηση. Μετά από μήνες εντατικών προσπαθειών της κυβέρνησης, επιτεύχθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που θα αποτελέσει το δίχτυ αποτελεσματικής προστασίας των ευάλωτων και συνεπών δανειοληπτών, μέσα από την υπεύθυνη στάση και τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσεως, το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει άμεσα στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, το οποίο σύμφωνα και με την προβλεπόμενη διαδικασία θα προτείνει πρόσωπο για την θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για επίλυση ζητημάτων που χρόνιζαν και κρεμούσαν για χρόνια αποδεικνύεται για άλλη μια φορά στην πράξη. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την ομιλία του τον Ιούνιο, κατά την συμπλήρωση των 100 ημερών διακυβέρνησής του, είχε θέσει ανάμεσα στους πυλώνες προτεραιότητας τρεις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες. Πρώτη, η νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου των εκποιήσεων. Και εντός 10 μηνών αυτή η κυβέρνηση το έχει πετύχει.
Υπενθυμίζω ότι με την ίδια ακριβώς αποφασιστικότητα έχει τροχοδρομηθεί η αντιμετώπιση του στεγαστικού, με την ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του κράτους να έχει ήδη ανακοινωθεί, ενώ συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες έχουν ήδη ανακοινωθεί και τεθεί σε εφαρμογή ως προς το θέμα των κυρώσεων, που επίσης είχαν τεθεί ως πλέον προτεραιότητας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η υλοποίηση των σημαντικών αυτών αποφάσεων έρχεται να προσθεθεί στην ουσιαστική αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων που η κυβέρνηση έχει πετύχει στους πρώτους 10 μήνες, όπως είναι μεταξύ άλλων το ζήτημα των αξιολογήσεων των μαθητών, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, το πρόγραμμα Χτίζω και η ΑΤ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, καταφτάνει σήμερα στην Κύπρο η ενδοϋπηρεσιακή ομάδα Ισραηλινών τεχνοκρατών. Η επίσκεψη της τεχνικής ομάδας από το Ισραήλ εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών διαβουλεύσεων για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Αμάλθια, σε συνέχεια των δύο επισκέψεων που πραγματοποίησε τεχνική ομάδα από την Κύπρο στο Ισραήλ το προηγούμενο διάστημα. Ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε συντάξει ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό ως προς την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, που στόχο έχει την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης όπως εξελίσσεται στη Γάζα και που θα ενισχύσει σημαντικά την αναγκαία και απαραίτητη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό. Ήδη, όπως είναι καλά γνωστό, αρκετά κράτη έχουν εκφράσει την πρόθεση να συνδράμουν υλικοτεχνικά στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, με το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας να βρίσκεται ήδη αποθηκευμένο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Λάρνακα, έτοιμο για αποστολή μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την έναρξη υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα 16 ορόσημα της δεύτερης δόσης και τα 22 ορόσημα της τρίτης δόσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποστείλει στις επόμενες μέρες τα δύο αιτήματα πληρωμής συνολικού ποσού 152,3 εκατομμυρίων ευρώ, 63,3 εκατομμύρια ευρώ για την δεύτερη δόση και 89 εκατομμύρια ευρώ για την τρίτη δόση. Εξάλλου, τέλος του έτους αναμένεται να εισπράξουμε και την προκαταβολή ύψους 21 εκατομμυρίου ευρώ του προγράμματος RepowerEU. Μόνο 8 από τα 27 κράτη-μέλη έχουν ήδη υποβάλει και την τρίτη αίτηση πληρωμής, ενώ 12 έχουν υποβάλει την δεύτερη αίτηση. Η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης έχει επιταχυνθεί σημαντικά με την στενή συνεργασία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τον εξυγχρονισμό της χώρας μας και μέχρι σήμερα ήδη έχουν υλοποιηθεί πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει όχι μόνο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το σχέδιο ως προς την άντληση των κονδυλίων, αλλά ίσως πολύ περισσότερο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές οι πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στον εξυγχρονισμό της χώρας μας, στο να καταστήσουν την Κύπρο ένα ακόμη πιο σύγχρονο, πιο ψηφιακό ευρωπαϊκό κράτος. Έληξε χθες στις 2 το μεσημέρι η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και έχουν υποβληθεί 36 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, τις οποίες θα αξιολογήσει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο πρωτού προχωρήσει στις σχετικές εισηγήσεις. Υπογράφηκε χθες το πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της παιδείας για τα έτη 23-27 μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, θεμελιώνοντας ακόμη πιο γερές βάσεις στη συνεργασία Κύπρου και Ελλάδος στην εκπαίδευση. Η υπογραφή του προγράμματος θεμελιώνει ακόμη πιο γερές βάσεις, αλλά διασφαλίζει την ίδια στιγμή την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Υπουργείων σε θέματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος, στα επίπεδα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης και επεκτείνει από την άλλη τους τομείς συνεργασίας, ενώ είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και των νέων ψηφιακών δεδομένων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Πυρακάκη, συζητήθηκε επίσης λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής η άντληση τεχνογνωσίας ως προς την υλοποίηση του πολύ πετυχημένου παραδείγματος του gov.gr. Σήμερα πραγματοποιούνται τεχνικές συναντήσεις στο Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προς υλοποίηση αντίστοιχης υπηρεσίας και στην Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη πρόοδο ως προς την ψηφιακή μετάβαση και η άντληση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών έχει συζητηθεί και κατά την πρόσφατη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Αθήνα. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Από αγρότες αυτές τις ώρες.
στήριξη, πώς σχολιάζει η κυβέρνηση καταρχάς τους αποκλεισμούς που έχουν γίνει στον δρόμο σπέριξη του Προεδρικού, αλλά και τα αιτήματα των αγροτών. Ναι, να σας θυμίσω ότι είχε πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη προ λίγο ημερών στην παρουσία του και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μετά από αυτή τη συνάντηση, η κυβέρνηση έκανε μια πολύ καλή πρόταση. Μια πρόταση χορηγίας ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε 6 ευρώ ανά το δεκάριο ως προς τους σιτοκαλλιεργητές και 55 ευρώ το δεκάριο ως προς τους πατατοπαραγωγούς. Η πρόταση θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή. Είναι σεβαστό το δικαίωμα ως προς την λήψη των όποιων μέτρων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν βοηθούν αυτά τα μέτρα και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εν μέσω συζητήσεων ή διαβουλεύσεων να λαμβάνονται τέτοια μέτρα όπως τα σημερινά, που όπως έχετε δει και εσείς αποκλείονται και οι δρόμοι υπέρεξη του Προεδρικού, αλλά ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, έχουμε δει και εμείς τα δημοσιεύματα. Να πω ότι εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η πληροφόρηση αντλείται από ένα εσωτερικό πρακτικό της Επιτροπής και σίγουρα δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Είναι ακριβώς το αντίθετο που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητούν τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης, το European Media Freedom Act. Αυτή η πρόταση είναι ένα σύνολο κανόνων που στοχεύει στην προστασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με 25 με 24 άλλα κράτη-μέλη έχει ταχθεί υπέρ του άρθρου 4 που προνοεί την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών και την απαγόρευση της χρήσης λογισμικών παρακολούθησης με την εξαίρεση για λόγους διερεύνησης πολύ σοβαρών εγκλημάτων και υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα αυτό το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συζητήσει είναι την περαιτέρω θωράκιση των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ιδίων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει διαρρεύσει ένα πρακτικό εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, το οποίο δεν αποτυπώνει την τοποθέτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι θα ήταν ορθότερο να ζητηθεί και η επίσημη τοποθέτηση, γιατί θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η παρανόηση από την αρχή. Δεν είναι ζήτημα που αφορά τους δημοσιογράφους, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω ότι στην συζήτηση υπήρχε το ζήτημα για εξαιρέσεις σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, που αυτό αφορά ζητήματα εθνικής ασφαλείας, όπως άλλωστε υπάρχει και σχετική νομοθεσία και στην Κύπρο, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, σε ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας ή ζητήματα τρομοκρατίας, να προκρίνεται αυτή η διαδικασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τα οποία με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, με πολύ συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, να προστατεύει και να θωρακίζει, επαναλαμβάνω, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συζήτηση η οποία αναφέρεται και η συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ως προς την προστασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ως προς τον τρόπο που θα διασφαλίσουν την ελευθερία, τον πλουραλισμό, την ελευθεροτυπία. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ένα από τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν ήταν σε ποιες περιπτώσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορούσε να γίνει να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος. Είναι σε ζητήματα, επαναλαμβάνω, που αφορά εθνική ασφάλεια ή ζητήματα τρομοκρατίας. Η Κύπρος με 24 άλλα κράτη-μέλη έχουν προτείνει, έχουν προκρίνει την υιοθέτηση πολύ συγκεκριμένων και πολύ ισχυρών δικλείδων ασφαλείας ακριβώς για την προστασία της ιδιωτικότητας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των λειτουργών τους. Έτσι κι αλλιώς αυτό ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία κατόπιν συγκεκριμένων πολύ ισχυρών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Και αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που γίνεται πλέον σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επαναλαμβάνω, η συζήτηση και αυτό που δεν αποτυπώνει το δημοσίευμα, αλλά ούτε το ίδιο το πρακτικό, αφορά την ελευθεροτυπία, αλλά αφορά τον τρόπο που μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπηρετούν την αποστολή τους μέσα από την δημοκρατία και τον πλουραλισμό. Που έχει την εξουσία για να αποφασίσει, αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος από τον δημοσιογραφικό κόσμο ότι
Για να είμαστε συγκεκριμένοι, αφού πρέπει, στην συνεδρία της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων της 22 Νοεμβρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την Ισπανική Προεδρία στήριξε τη συμπερίληψη των εξής δύο δικλείδων ασφαλείας υπέρ των δημοσιογράφων. Το πρώτο είναι η υποχρέωση εξασφάλισης προηγούμενης δικαστικής εξουσιοδότησης για θέματα παρακολούθησης. Και το δεύτερο, την υποχρέωση περιοδικής αναθεώρησης της χρήσης παρεμβατικού λογισμικού. Αυτές είναι οι δικλείδες ασφαλείας, τις οποίες εμείς γνωρίζετε πολύ καλά και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένες πρόνοιες της νομοθεσίας που πρέπει να άπτονται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας ή τρομοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπα, αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή σωστά είπε η συνάδελφος το ποιοι θα εξετάζονται κάτω από αυτό το πρίσμα, εναπόκειται πάνω στην κρίση κάποιων ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δημοσιογράφοι, ειδικά στην Κύπρο που υπάρχουν τα καρτοκινητά, θα τους εξοπλίσετε να αγοράζουν ανώνυμα καρτοκινητά για να κάνουν τις δουλειές τους, δεν θα ξέρουν ποτέ τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο συζητείται σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη, υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, από το 2010. Οι δικλείδες ασφαλείας είναι ακριβώς για να θωρακίσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση του δημοσιογράφου, όπως θωρακίζεται και οποιοδήποτε πολίτης, είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις που άπτονται ζητημάτων, επαναλαμβάνω, εθνικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Και εκείνο το οποίο θα ήταν το ορθότερο είναι το πρακτικό το οποίο διέρευσε να αποδίδει την πραγματική τοποθέτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή ακριβώς ήταν ως προς την παρουσία. Ήμασταν δηλαδή από τα κράτη τα οποία πρωτοστατήσαμε ως προς τις αυστηρές δικλείδες ασφαλείας. Είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που έχουν μπει οι δικλείδες ασφαλείας. Είναι γι' αυτό τον λόγο που ως Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την Ισπανική Προεδρία έχουμε πει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγούμενη δικαστική εξουσιοδότηση, όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία ότι κάποιος, οποιοδήποτε, θα μπορεί να συμβάλλει στην απειλή της εθνικής ασφάλειας ή να συμβάλλει σε τρομοκρατικές επιθέσεις, στην βάση τεκμηριωμένων αποδείξεων, για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρόνοια. Αυτό το οποίο συζητούμε είναι η αποσπασματική, αν θέλετε, περιθωριοποίηση μιας πτυχής, μιας μεγάλης προσπάθειας που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προστασία και την ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό η μια πτυχή, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν αποδίδεται ορθά ως προς την θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού ακριβώς το ανάποδο έχει εκφράσει η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι την προστασία των λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο συζητείται είναι ένα πλαίσιο κανονισμό, ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τους λειτουργούς τους από παρεμβάσεις στις συντακτικές αποφάσεις, την διαφάνεια του διοκτησιακού καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και της κατανομής της κρατικής διαφήμισης. Είναι μια συζήτηση στην οποία η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, δεν με απαντάει η μνήμη μου. Έχει διεξαχθεί σε επίπεδο Επιτροπής και τώρα συνεχίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ισχύει σε όσες συζητήσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση εμείς ως προς χρονικό περιθώριο του διορισμού του απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Οι όροι εντολής, όπως ακριβώς εκραίουν, απορρέουν από τα ψήσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι η διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα ίδια ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι αυτά τα οποία δεσμεύουν άλλωστε και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, πόσο μάλλον τον απεσταλμένο του. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι με ειλικρινή πολιτική βούληση αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν τον διορισμό απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατόν να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Ναι, αλλά αυτό είναι δική σας θέση, γιατί ο κ. Σεφάρα λέει ότι είναι για 6 μήνες και αυτό το μόνο καθήκον θα είναι η διαπίστωση αν υπάρχει κοινό έδαφος για να αρχίσει μια νέα διπλωματική διαδικασία. Τι ισχύει? Από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ούτε έχει τεθεί μέχρι σήμερα ο όρος για χρονοδιάγραμμα.
Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος, η όρια εντολής του απεσταλμένου είναι η διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, που άλλωστε δεσμεύουν τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, πόσο μάλλον τον απεσταλμένο του. Αν υπάρχει χρονικό όριο, εσείς έχετε πρόβλημα. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Ούτε μπορεί να υπάρξει χρονικό όριο. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ευελπιστούμε πολύ πιο σύντομα από τους 6 μήνες να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Επαναλαμβάνω ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας καθορίζεται, απορρέουν και οι δικοί του όροι εντολής από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειες. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας είναι δεσμευμένος από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδιαίτερα και στο Κυπριακό, και το ίδιο θα έχει και ως όρους εντολής ο απεσταλμένος του. Θα καταγράψει απλώς η νέα απεσταλμένη τις θέσεις ή θα έχει με βάση τη συνεννόηση που γίνεται και από πλευράς Προέδρου με τα Ηνωμένα Έθνη, θα έχει και την εντολή να πάει ένα βήμα παραπέρα και να προσπαθήσει να γεφυρώσει την διαφορά στις θέσεις των δύο πλευρών. Αποστολή και στόχος του απεσταλμένου, του Γενικού Γραμματέα, θα είναι να διερευνήσει την προοπτική επανέναρξης μέσα από εντατικές προσπάθειες με ύψιστη προτεραιότητα να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Αυτό αναμένουμε από τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε, με τις θέσεις που εκφράζει ο Κύπριος ηγέτης. Να αναμένουμε. Να σας θυμίσω ότι βρισκόμαστε μετά από μια παρατεταμένη περίοδο τέλματος, μετά από μια πάροδο 6 ετών χωρίς απεσταλμένα από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Πριν από λίγους μήνες μας έλεγαν για χάσιμο χρόνο ως προς την προσπάθεια για διορισμό απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας σημαντικής εξέλιξης ως προς τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ας μην προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα ας μην υιοθετούμε επιχειρήματα που ενδεχομένως η άλλη πλευρά να προτάσει. Εμείς επαναλαμβάνω ότι με ειλικρινή πολιτική βούληση, με ειλικρινή διάθεση, θα αναμένουμε τον διορισμό του απεσταλμένου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ακόμα και αυτή ως πριν κάποιους μήνες δεν θεωρείται δεδομένη, και αυτό νομίζω μπορεί να το πιστοποιήσουμε όλοι. Και αυτή την σημαντική εξέλιξη εμείς την χαιρετίζουμε, και όχι μόνο την χαιρετίζουμε, αλλά θα εργαστούμε με απόλυτη ειλικρίνεια, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εκ των πραγμάτων δεν πάει να διασυνδέεται η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την πρόοδο του Κυπριακού. Αυτό το έχουμε πει τόσο και εμείς, αλλά και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως έχω αναφέρει, στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνονται ζητήματα τα οποία θα μονοπολίσουν, αν θέλετε, τη συζήτηση, όπως είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου, αλλά και η διεύρυνση, το ενδεχόμενο διεύρυνσης της Ένωσης. Δεν θα υπήρχε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο απαραίτητος χρόνος που και εμείς θα επιθυμούσαμε για ενδελεχή συζήτηση του ζητήματος των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκφράσει την ετοιμότητά του το ζήτημα να τεθεί σε επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς συζήτηση, ας μην ξεχνάμε, όταν και εφόσον θα διοριστεί και απεσταλμένος και θα έχουμε ενώπιον μας και ευελπιστούμε εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα επαναφέρει ο Πρόεδρος το θέμα διορισμού απεσταλμένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που αναμένουμε και την ανακοίνωση επίσημων των Ηνωμένων. Ναι, είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι αυτό το οποίο έμπαινε ως πρώτο βήμα, ως πρώτο βασικό βήμα, ήταν ο διορισμός απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα, και αυτό θα αποτελούσε και το βασικό εφαλτήριο, τη βασική, αν θέλετε, εκκίνηση, αφετηρία για τα επόμενα βήματα, που μεταξύ των άλλων είναι και η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε, έχουν γίνει μέχρι σήμερα δύο τέτοιου είδους συζητήσεις όταν επισκέφθηκαν οι ομάδες των τεχνικών από την Κύπρο το Ισραήλ.
θα επισκεφθούν την Κύπρο η τη Ισραηλινή τεχνική ομάδα για να δουν και τις υποδομές, να δουν και τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην πρότασή μας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην Αμάλθεια, στην πρωτοβουλία μας. Επαναλαμβάνω ότι τα τεχνικά ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, υλοποίησης, απάντησης σχεδόν όλων αυτών των ζητημάτων. Και αυτό που απομένει αυτή τη στιγμή είναι το πράσινο φως και από πλευράς του Ισραήλ για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία. Προνοείται μέσα στην πρόταση το ενδεχόμενο ανθρωπιστικών, αν θέλετε, παύσεων για να μπορέσει να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Κύριε Πρόσωπε, για το θέμα της ευρώ, υπάρχει μια ανακοίνωση της εταιρείας UN που υποστοποιεί στο κομματικό του Ισραήλ τις εταιρείες που αναμειγνύονται στην εξόρυξη του Αφροδίτη, όπου γίνεται λόγος, είναι και πρωτοσέλιδος στην εφημερίδα Λίμπερ, γίνεται λόγος ότι η ευρώ ζήτησε παράταση 12 μηνών για να αυτό σημαίνει ότι χάνεται και ο στόχος το 27, όπως είπε ο Υπουργός, να σε μπορεί να έχουμε και αξιοποίηση του κοιτάτων. Ναι, καταρχάς, να με επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή είχα ρωτηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει προβεί σε δηλώσεις και ο Υπουργός Ενέργειας και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και σήμερα σε σχετική ενημέρωση, αν δεν κάνω λάθος, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι η Κυπριακή κυβέρνηση, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαμε. Υπάρχει η συμφωνία για τα επόμενα βήματα και τα δύο μέρη. Μέσα από τις συγκλήσεις που προνοεί αυτή η συναντήληψη, προχωρούν στην επικυρωποίηση του υφιστάμενου σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέξει την χρονική στιγμή που θα προβαίνει στις ανακοινώσεις που εκείνη επιθυμεί. Εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία, θα επαναλάβουμε ακόμα μια φορά την πεποίθησή μας ότι η παρουσία της Chevron, μιας εταιρείας όπως είναι η Chevron στην Κυπριακή, ως αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης, και δεν κατανοούμε την επιμονή, αν θέλετε, κάποιον να αμφισβητούν τα όσα τοποθετούμαστε κάθε εβδομάδα. Άρα το 12μήνο υπάρχει, όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό το οποίο έχω αναφέρει και αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχω με την εταιρεία, είναι αυτή η τοποθέτηση που έχω κάνει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο όσον αφορά την πορεία και την εξέλιξη των ενεργειακών μας σχεδιασμών. Θα συνιστούσα υπομονή, αν πράγματι αυτό που επιθυμούμε είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον του ενεργειακού μας σχεδιασμού, και θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις με την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Δεν μπορώ να σχολιάσω οποιοδήποτε θέμα άπτεται τις ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Κύριε Εκπρόσωπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πότε θα προχωρήσει την πλήρωση της θέσης του Υφυπουργού για την Προεδρία που θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Θεμάτων. Γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι πιθανόν να προκύψουν και κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις και να υπάρξει ένας ανασχηματισμός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις λάβει τις αποφάσεις του, θα τις κοινοποιήσει το επόμενο διάστημα. Πολύ σύντομα. Ως προς τον διορισμό υφυπουργού για τα ευρωπαϊκά θέματα. Προβλέπετε ένα σχηματισμό εντός. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα και με τις συνταγματικές εξουσίες που έχει. Είναι στη στιγμή που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει για οποιονδήποτε εκ των συνεργατών του ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγή προσώπων, θα το πράξει. Θα ήθελα να ρωτήσω για την κρίση που έχει ξεσπάσει με τον Γενικό Ελεκτή. Εάν θα αποταθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα τελεία τελικά, και αν αυτή η κρίση θα συνεχιστεί, πώς το βλέπετε εσείς? Μα έχει ήδη. Έχει ήδη τοποθετηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει πει ότι θα αποταθεί στον Γενικό Συναγγελέα. Έχουμε και εμείς τοποθετηθεί πολλά και δεν πρόκειται να προσθέσουμε οτιδήποτε περισσότερο στα όσα ήδη έχουν λεχθεί. Και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό. Δεν έχει κάποιες ανάγκες στον Γενικό Συναγγελέα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποταθεί στον Γενικό Συναγγελέα, όπως ακριβώς ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί ως κυβέρνηση.
Δεν νομίζω ακόμη δεν έχει το αποταθεί. Θα αποταθεί. Είναι μέσα στο επόμενο διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζεται για τον διορισμό απεσταλμένο. Έχει αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα είναι μέσα στα ζητήματα τα οποία θα δει. Όπως ήδη έχει αναφερθεί πολλές φορές, όχι μόνο μία, στην ανακοίνωση της ηλεκτρικής υπηρεσίας γίνονται νομικές ερμηνείες από πλευράς της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Καθήλυνα αρμόδιος για την ερμηνεία των νομοθεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα και με το Σύνταγμα, νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης αλλά και της ηλεκτρικής υπηρεσίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ενημέρωση, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει, κατά την πρόσφατη του επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του έχει μεταφέρει τις εξελίξεις στην Κρυζόνη, τόσο στην Πύλα όσο και στον Αγίο Δομέτιο, αλλά και σε άλλες τοποθεσίες, όπως είναι και στην Δερίνια, έστω και αν είναι εκτός της Νεκρής Ζώνης. Βρισκόμαστε διαρκώς σε επαφή, σε επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη. Εμείς αυτό που μεταφέρουμε και θα το επαναλάβουμε ακόμα μια φορά, είναι ότι αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, να διασφαλίσει το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και να αποκαταστήσει την κατάσταση, το status quo, όπως ήταν πριν τα επεισόδια. Δεν πρόκειται να σχολιάσω. Αντιλαμβάνεστε, ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του κ. Νετανιάχου ή ζητήματα, όπως έχω πει και προηγουμένως, πάπτουν της εθνικής ασφάλειας. Καλά, κύριε εκπρόσωπε, αφορά την Κύπρο, πώς θα το σχολιάσετε, αν έχουμε τρομοκρατικές οργανώσεις του Ιράν, έστω στα κατεχόμενα και δραστηριοποιούνται, δεν το γνωρίζετε. Η Μοσάτ έπαιρνε ανακοίνωση, δεν σας έχει ενημερώσει. Κύριε Παπαγεωργίου, επαναλαμβάνω, η συζήτηση που μπορεί να έχουν οι υπηρεσίες μυστικών πληροφοριών των δύο χωρών δεν είναι ζήτημα το οποίο δημοσιοποιείται ή ζήτημα που αφορά την δημόσια συζήτηση. Υπάρχει λόγος ασφάλειας να φοβόμαστε? Λαμβάνω, όπως είναι πολύ καλά γνωστό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρηθεί το αίσθημα ασφάλειας αλλά και η ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία από όλες τις αρμόδιες αρχές. Στην επικράτεια, εδώ που μπορούμε και εκεί που ασκείται σε επιρροήτηση η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για διασφάλιση και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.